Πολύ εύκολο να καλωσορίσω την κυρία Πυρογιάννη. Είναι πολύ εύκολο, είναι κλινική διαιτολόγος. Είναι πολύ εύκολο να αλλάζω τον τρόπο ζωής και κυρίως είναι πολύ εύκολο να λέμε αλλάζω τον τρόπο διατροφής. Δεν αλλάζει εύκολα, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν αλλάζει εύκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως αυτό που γνωρίζουμε. Δεν τα παρουσιάζετε όλοι ότι είναι πανεύκολα. Ρόδινα δεν θα το παρουσιάσω. Σίγουρα όμως μπορούμε να κάνουμε μικρά βήματα ώστε να φτάσουμε τελικά σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όσο πιο κοντά είμαστε σε μια ισορροπημένη διατροφή μαζί με σωματική άσκηση και αν χρειάζεται μια ήπια απώλεια βάρους, σίγουρα θα μειώσουμε τις πιθανότητες να εμφανιστεί ο διαβήτης ή τουλάχιστον θα παρατείνουμε την έλευσή του. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Αν εγώ είμαι 85 κιλά, καταφέρω να χάσω 5 κιλά, όχι παραπάνω. Έχω σοβαρές πιθανότητες να μην κάνω προδιαβήτη και στη συνέχεια διαβήτη, να μην εμφανίσω ποτέ. Ή αν είναι γραμμένο στα γονίδια μου, θα τον εμφανίσω σώνει και καλά. Σίγουρα, αν έχουμε κληρονομική προδιάθεση, μπορεί να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Όμως, χάνοντας ένα βάρος της τάξης του 5 με 10% του σωματικού μας βάρους, δηλαδή στα 85 κιλά, μεταξύ περίπου 5 με 8 κιλών, συν εφαρμογή και υιοθέτηση πιο σωστών διατροφικών συνθήκων και άσκησης, μπορεί μέχρι και το 70%, λένε οι μελέτες, περιπτώσεων διαβήτη να αποφευθεί ή τουλάχιστον να πάει πιο πίσω, να μετατεθεί για πιο πίσω. Ακόμα όμως και αν εμφανιστεί, αν εφαρμόζουμε τέτοιου είδους υγιεινοδιαιτητική, όπως λέγεται, παρέμβαση, σίγουρα μπορούμε να έχουμε καλύτερα επίπεδα ζαχάρου, να ρυθμίζουμε καλύτερα δηλαδή το σάχαρο, άρα να προλάβουμε και τις επιπλοκές. Γιατί δεν είναι μόνο το αν θα εμφανιστεί ο διαβήτης, είναι μετά και το τι σημαίνει διαβήτης επί της ουσίας. Που είναι και το πιο σημαντικό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε τον προδιαβήτη στην πράξη. Ακριβώς. Έχετε ετοιμάσει εδώ ένα πιάτο, το οποίο είναι το πιάτο. Μπορούμε να το δείξουμε και στην κάμερα, είναι το πιάτο του διαβητικού και κατ' επέκταση το πιάτο ενός υγιούς ανθρώπου. Δηλαδή, έχετε το 1 τρίτο, είναι ξεκάθαρο, το έχετε μοιράσει ακριβώς, είναι λαχανικά, το άλλο 1 τρίτο είναι πρωτεΐνη και το άλλο 1 τρίτο είναι κάποιος υδατάνθρακας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ρύζι. Εντάξει, σαφώς μιλάμε για μια αδρή εκτίμηση. Δεν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί 100% σε όλους τους ανθρώπους. Άλλες ανάγκες ενός άντρα, άλλες ανάγκες μιας γυναίκας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πάντα σε όλα μας τα γεύματα πρέπει να έχουμε μεικτή σύνθεση στα γεύματά μας. Δηλαδή, δεν θέλουμε ένα πιάτο να αποτελείται από μια τεράστια ποσότητα υδαταθράκων, μακαρόνια για παράδειγμα, και να μην έχουμε καθόλου σαλάτα, να μην έχουμε καθόλου πρωτεΐνη, οτιδήποτε. Γι' αυτό το λόγο πάντα. Μόνο στου μακαρονάδε, αυτό που λέτε. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να φάμε, απλά να περιορίσουμε λίγο την ποσότητα. Μπορούμε όμω ουσιαστικά να βάλουμε στα μακαρόνια πολύ πρωτεΐνη μέσα. Μπορούμε να κάνουμε μακαρόνια με κοτόπουλο, ας πούμε. Ή μεγαρίδες, αν δεν έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερα αυξημένης κολυστερόλης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό θέλει να πει το συγκεκριμένο πιάτο, είναι ότι χρειαζόμαστε μια ποσότητα υδαταθράκων. Δεν είναι ότι τους αποκλείουμε από τη διατροφή μας, απλά τους περιορίζουμε να μην είναι υπέρμετρη ποσότητα, περίπου όσο είναι ένα φλιτζάνι. Έχουμε μια ποσότητα κοτόπουλου, κρέατος, ψαριού, ακόμα περισσότερο, περίπου όσο είναι το χέρι του καθενός. Η παλάμη μας. Η παλάμη. Και από εκεί και πέρα θέλουμε οπωσδήποτε σαλάτα. Λαχανικά. Πολύ σαλάτα, πολλά λαχανικά. Ό,τι μας αρέσει, με όποιον τρόπο και μας αρέσει, αρκεί να μην έχει υπερβολικό λάδι. Θέλουμε η σαλάτα να είναι καθημερινά στο πιάτο μας. Οπωσδήποτε στο κύριο γεύμα, ενδεχομένως και στο μεσημεριανό και στο βραδινό ακόμα καλύτερα. Αυτές είναι βασικές κατευθύνσεις που δίνουμε σε έναν άνθρωπο που είναι στο στάδιο του προδιαβήτη για να μην κάνει διαβήτη. Πάμε τώρα σε ένα πιο πολύπλοκο θέμα. Η προϋπέρταση, που κάποιοι γιατροί θα δούμε και παρακάτω, θα μιλήσουμε αρκετά, δεν την πολύ παραδέχονται. Λένε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες τσιμπημένες τιμές αρτηριακής πίεσης, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι ο άνθρωπος αυτός θα γίνει υπερτασικός στο μέλλον. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το αλάτι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ή όχι? Κατά βάση, ναι. Το αλάτι είναι σίγουρα ένας από τους παράγοντες που γνωρίζουμε, είναι δηλαδή από αυτά τα οποία δεδομένα θεωρούμε ότι συμβάλλουν ή επιδεινώνουν, αν θέλετε, την αρτηριακή πίεση. Διατροφικά μιλάω. Είναι και το αυξημένο βάρος. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι επίσης ότι μειώνοντας το βάρος, πάλι κατά 5 με 10%, επίσης έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα. Να δούμε λίγο τα τρόφιμα που μας έχετε φέρει εδώ. Φαντάζομαι ότι είναι ξεκάθαρο από ότι εγώ μπορώ να μαντέψω τώρα. Θα το κάνουμε σαν παιχνίδι. Το αλαντικό είναι ένα τρόφιμο που έχει πάρα πολύ αλάτι. Και το ψωμί είναι ένα τρόφιμο που έχει πάρα πολύ αλάτι, κρυμμένο, και ο κόσμος δεν το ξέρει. Τρώγοντας δηλαδή πολύ ψωμί, παίρνεις πολύ αλάτι. Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Εδώ το θέμα είναι όχι μόνο το ποιο τρόφιμο έχει πολύ αλάτι. Δηλαδή το λουκάνικο έχει πολύ αλάτι, αλλά μπορεί να το φάμε και μια φορά στο μήνα. Πιο αργά, πιο αραιά. Το θέμα είναι ότι τρώμε και συχνά. Αυτό λοιπόν που φαίνεται από μελέτες στην Ελλάδα είναι ότι επειδή το ψωμί και το τυρί, η φέτα συγκεκριμένη περίπτωση για τη χώρα μας, καταναλώνονται σχεδόν καθημερινά, παρέχουν τελικά τη μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού. Όχι απαραίτητα γιατί είναι τα πιο πλούσια, ακριβώς, αλλά γιατί είναι σε μεγάλες ποσότητες και καθημερινά. Πάμε και να διαλύσουμε ένα μύθο. Δεν χρειαζόμαστε την αλατιέρα και δεν τη χρειαζόμαστε γιατί και το κοτόπουλο και όλα τα υπόλοιπα κρέατα περιέχουν αλάτι από μόνα τους. Τα περισσότερα.
Τα μαπέρια έχουν αλάτι. Βέβαια, σίγουρα το κοτόπουλο δεν έχει τη μεγάλη περιεκτικότητα όπως για παράδειγμα το τυρί. Το κόκκινο κρέας, δηλαδή το μοσχάρι, έχει λίγο περισσότερο από το κοτόπουλο. Αλλά για να δώσω ένα μέτρο σύγκρισης για να βοηθήσω, γιατί τώρα, αν μπω στη διαδικασία να πω ποια είναι τα μιλιγραμμάρια μετρίου, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κανένας. Να πω απλά ότι αυτή η ποσότητα λουκάνικου έχει 10 φορές περισσότερο αλάτι, νάτριο, από αυτή την ποσότητα έχει το κοτόπουλο. Αυτό δίνει μια εικόνα. Ένας τελευταίος μύθος για να κλείσουμε. Γλυκά τρόφιμα με πάρα πολύ αλάτι. Πολύ συχνά λοιπόν και τα γλυκά τρόφιμα, είτε πρόκειται για μπισκότα, κράκερ, κρουασάν, σίγουρα έχουν και αλάτι στη σύστασή τους. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή είναι γλυκά δεν έχουν αλάτι. Καταρρύπτουμε... Η τυρόπιτα τη φανταζόμαστε ότι θα έχει αλάτι, αλλά τα γλυκά καταρρύπτουμε... δεν το καταλαβαίνω. Καταρρύπτουμε και ένα άλλο μύθο πολύ σημαντικό τώρα για να σας αφήσω και να πάμε σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν τελικά. Τρώγοντας γλυκές τροφές, το λέει πολλοί κόσμος, τρώγοντας δηλαδή πάρα πολλά γλυκά, μπορούμε να κάνουμε προδιαβήτη ή να φτάσουμε στο σαχαρόδι διαβήτη. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει άμεση τέτοια σχέση. Αυτό όμως που ενδεχομένως μπορεί να παίζει ρόλο είναι ότι η υπερκατανάλωση τροφίμων με πολλές θερμίδες, είτε προέρχονται από πολύ παρά, είτε από ζάχαρη, από οτιδήποτε άλλο, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, παχυσαρκία. Η παχυσαρκία, ναι, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης και διαβήτη και υπέρταση και το κίνδυνο. Άρα, έμεσα, ο δρόμος είναι έμεσος και ξεκάθαρος. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες.